Δεν μπορούν εδώ πέρα με τους σκόνες πάλι ξανά. Η περιοχή μας χρειάζεται ανάπτυξη. Τον αντίκτυπο που θα έχει σε μια περιοχή με τουρισμό το καλοκαίρι, να έχουμε φουρνέλα, να έχουμε εκρήξεις, να έχουμε θόρυβο, να έχουμε τα φορτηγά να ανεβοκατεβαίνουν και τη σκόνη να πλανάται στο περιβάλλον. Όχι άλλη σκόνη! Μετά τις έντονες αντιδράσεις δημοτών, επιχειρηματιών και του Δήμου Χερσονήσου στο ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του Λατομείου Γουρνών, οι οποίοι έκαναν σαφές ότι δεν θα επιτρέψουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, και αφού προηγήθηκε αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Ξυλούρη, η Επιτροπή Περιβάλλοντος αποφάσισε ομόφωνα όχι στο έργο επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων από εταιρεία στον επίμαχο χώρο. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με το Δήμο και με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, όπου μας ανέλησε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το τρόπο που νοικιάστηκε στην εταιρεία. Πέρα από τα περιβαλλοντικά λοιπόν θέματα που εξετάσαμε και εξετάζουμε και εισηγούμαστε σήμερα στην Επιτροπή, προφανώς υπάρχουν θέματα ιδιοκτησιακά. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας χώρος όπου ο ιδιοκτήτης δεν συμφωνεί, όπως δεν συμφωνεί η Εκκλησία και ο Δήμος, οπότε η συζήτηση μπαίνει σε άλλη βάση. Ταυτόχρονα, εμείς διερευνώντας, διαπιστώσαμε ότι αυτό το οποίο υποστηρίζαμε ως Δημοτική Αρχή, ότι το βόρειο τμήμα της έκτασης ανήκει στο Δήμο, φαίνεται καθαρά από τα τοπογραφικά της Εκκλησίας ότι ανήκει όντως στο Δήμο. Ο Νίκος Ξυλούρης εισηγήθηκε αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία έβαλε στο μικροσκόπιο τα περιβαλλοντικά ζητήματα που προκύπτουν, ενώ αξιολόγησε και τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Δοξαστάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο χώρος έτσι όπως είναι το καθεστώς και περιβαλλοντικά και ιδιοκτησιακά και συγκοινωνιακά, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο χώρος για τη συγκεκριμένη δράση. Στα περιβαλλοντικά υπάρχει θέμα με τις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει ένα ζήτημα από πού θα μεταφερθεί τόσες μεγάλες ποσότητες σε μια περιοχή που έχει να κάνει με τουρισμό, που αλλάζει τελείως ο συγκοινωνιακός χαρακτήρας της περιοχής. 140 φορτηγά την ημέρα το maximum είναι, αλλά είναι πολλά. Θεωρώ ότι η Επιτροπή θα αξιολογήσει όλα εκείνα τα στοιχεία, την τεκμηρίωση που υπάρχει από την πλευρά μας, η οποία είναι ομόφωνη ως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναφέρει ότι δεν πρέπει να γίνει αυτή η δραστηριότητα, γιατί θα επισύρει και θα έχει τεράστιες αρνητικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Θεωρώ ότι η Επιτροπή θα σταθμίσει τα πράγματα. Επιπλέον, η Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε και τα προβλήματα που θα υπάρξουν σε σχέση με την κυκλοφοριακή επιβάρυνση της ευρύτερης περιοχής, ενώ έλαβε υπόψη και τα νέα δεδομένα σε σχέση με ιδιοκτησιακά ζητήματα.